κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις εργασίας και πέρυσι και στον πρωτογενή τομέα αλλά και στον τουριστικό κλάδο. Και ποιος ο λόγος στα Χανιά? Το φαινόμενο οξύνεται καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια για να τα νοικιάσει κάποιος. Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον φέτος, ομαλοποιούνται κατά κάποιο τρόπο οι συνθήκες, ενδιαφέρον από εργαζομένους και ανέργους βέβαια εποχικούς που επιθυμούν να έρθουν στην Κρήτη, που επιθυμούν να πάνε στα Χανιά για να δουλέψουν αλλά πού να βρουν σπίτι. Και χτυπάει καμπανάκι κινδύνου και το εργατικό κέντρο και οι ξενοδόχοι και οι βιοτέχνες. Πάμε στον κύριο Γιάννη Παυλάκη, πάμε στα Χανιά, πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Χανίων. Τι κάνετε, πώς είστε, πρόεδρε? Καλησπέρα, καλησπέρα σας κύριε Παγιωτόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές. Καλά, δόξα τω. Πολύ καλά κάνετε και ανοίγετε αυτό το θέμα, καθώς και εμείς δημοσιογραφικά καταγράφουμε το φαινόμενο των κενών θέσεων και στον πρωτογενή τομέα και στα αγροτεμάχια και σε αγροτικές εργασίες, αλλά και στο χώρο των ξενοδοχείων και τον τουριστικό κλάδο. Και πολύ καλά κάνετε και λέτε ότι οξύνεται το φαινόμενο και εντείνεται ο προβληματισμός, καθώς δεν έχουμε σπίτια. Και τι γίνεται τώρα? Λοιπόν, όντως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Φυσικά το θέμα αυτό, όπως το αναφέρατε και προηγουμένως, είναι τρία κομμάτια. Ένα, η έλλειψη εργατικού δυναμικού για το εργατικό κομμάτι, για το αγροτικό κομμάτι, για τον πρωτογενή τομέα. Ένα, στα τεχνικά επαγγέλματα. Και ένα τεράστιο πρόβλημα τα τελευταία 2 με 3 χρόνια για το τουριστικό κομμάτι. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το τεχνικό κομμάτι. Η έλλειψη καταρτισμένων εργατών, μάλλον κατατρισμένων τεχνητών στο κατασκευαστικό και γενικότερα τεχνικό τομέα, φταίει λόγω του ότι δεν έχουμε αθρώα προσέλευση των νέων παιδιών προς το τεχνικό κομμάτι. Οι περισσότερες οικογένειες είναι κάτι κατάλοιπα που έχουν μείνει στην ελληνική κοινωνία από παλιά. Θέλουμε να τα κάνουμε όλα με τα παιδιά μας γιατρούς, δικηγόρους, επιστήμονες και δεν τα στρέφουμε προς τους, προσέξτε, καλυσμένους τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή τεχνικές σχολές, ΠΑΣ, ΤΕΗ και όλα αυτά. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη γιατί ο κατασκευαστικός τομέας και ο τεχνικός τομέας να βρει εργατικό δυναμικό, ναι. Και αυτό φυσικά δεν είναι τώρα, είναι τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί. Το έντονο αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρετε, είναι το θέμα το τουριστικό κομμάτι, αυτό που μας πλήττει ιδιαίτερα τα 2 τελευταία χρόνια μετά την ανάκαμψη από την πανδημία, που πραγματικά είναι έντονο σε όλη την Κρήτη. Στα Χανιά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι περίπου το μισό. Η μισή έλλειψη εργατικού δυναμικού βρίσκεται στα Χανιά. Διότι είχαμε μια πραγματικά μεγάλη ανάκαμψη του τουρισμού στην εστίαση και στο ξενοδοχειακό κομμάτι και δεν υπάρχουν εργαζόμενοι για να καλύψουν τις θέσεις αυτές. Ένα παραδοσιακά, θα το γνωρίζετε και εσείς σαν δημοσιογράφος, ότι τα τελευταία δεκαετία και ίσως και παλιότερα και στο αγροτικό κομμάτι αλλά ιδιαίτερα στο τουριστικό τα τελευταία χρόνια καλυπτόταν ένα αρκετά καλό κομμάτι από ανθρώπους από την υπόλοιπη Ελλάδα. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε μια παρένθεση. Η ανεργία λίγο πριν την πανδημία, δηλαδή μετά την οικονομική κρίση και μέσα στην πανδημία, ήταν περίπου στο 24%, το θυμάστε. Σωστά. Κάπου εκεί ήταν τα νούμερα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Οπότε έχουμε κάτι χειροπιαστό τώρα με τις κενές θέσεις σε εργατικό δυναμικό, σωστά? Αυτό ακριβώς. Τι κάνουμε τώρα με τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να δουλέψουν στα Χανιά αλλά δεν μπορούν να βρουν σπίτι? Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε κάνει παρέμβαση και έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θα πρέπει το θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι μεν ένα εργαλείο το οποίο έδωσε ένα εισόδημα σε πολύ κόσμο, αλλά επειδή στην Ελλάδα πολλά πράγματα τα κάνουμε ανεξέλεγκτα, εντελώς ανεξέλεγκτα, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα και το βλέπουμε τώρα. Αφενός δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να βρούνε διαμονή να μείνουν. Τεράστιο πρόβλημα. Μιλάμε ότι την τελευταία εβδομάδα, κύριε Παναγιώτοπουλε, πρέπει να είχα πάνω, επειδή ασχολούμαι και με το τουριστικό κομμάτι, πρέπει να είχα πάνω από 10 τηλεφωνήματα, ναι, που θέλανε συνάδελφοι επαγγελματίες, μου λένε Γιάννη, σε παρακαλώ, βρες μου κάτι. Έχει έρθει το προσωπικό μου, δεν μπορούν να ξέρω που θα μείνουν. Σε παρακαλώ, βοήθησε. Πώς λύνεται το θέμα τώρα? Πάμε στο διατάφτα, κύριε Παυλάκη. Λοιπόν, στο διατάφτα, συμφωνώ. Θα πρέπει στα πάντα να μπουν κανόνες. Αφενός για μένα. Δηλαδή, καλή βραχυχρόνια μίσθωση, εκεί όμως που μπορεί να μην πρέπει. Κάποια σπίτια δεν θα πρέπει.
γιατί θα πρέπει να λυθεί και το κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει να γίνουν, να γίνει μια κάθαρση και να μπουν κάποιοι κανόνες. Κάποιοι θα κρατηθούν σε τουριστικά καταλήμματα που χρειάζονται η βραχυκό δυναμίσθηση για να καλύψουν ένα κομμάτι, δεν διαφωνώ, αλλά κάποια θα πρέπει να επιστρέψουν στην μόνιμη μίσθωση, στην μακροχρόνια μίσθωση. Μέχρι να γίνει αυτό, θα παραμείνουν υποστελεχωμένες επιχειρήσεις και φέτος στον τουριστικό κλάδο που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη την αξιοποίησή του. Δυστυχώς, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, φέτος θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα και θα είναι σοβαρό. Σοβαρός λόγος η διαμονή. Μάλιστα. Φυσικά είναι και άλλα πολλά πράγματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις. Και θα τα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Πρόεδρε, εδώ είμαστε. Να ανοίξουμε και αυτό το κεφάλαιο. Καλά. Να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη τοποθέτηση στην εκπομπή μας. Και ξέρετε, καλά. Να είστε καλά.